Ο κύριος Μιχάλης Μινόγιαννης, υποψήφιος βουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Στη Λακωνία είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα κύριε πολίτη, καλημέρα σε όλο το ακροατήριό σου. Και πάλι εδώ είμαστε. Ναι, ναι. Αλλά ελπίζουμε σε μια καλύτερη μέρα. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Λίγος ο καιρός έμεινε, κοντινή γιορτή και σχόλη, που λένε οι συμπατριώτες μας. Δύο μέρες μείνανε, θα δείξει το πράγμα. Αν και εγώ ήδη έχω αποκρισταλώσει μια γνώμη, σύμφωνα με αυτά που βλέπω, από την μικρή περιοδία που έκανα φέτο, διότι προβλήματα υγείας με υποχρέωσαν να μην μπορώ από την αρχή να τα αποκριθώ στο πραγματικά δύσκολο έργο αυτών των ημερών, εννοώ. Τρέξιμο, κυνήγι, άγχος και αγωνία. Ακούω και σένα τακτικά, το ξέρεις πολύ καλά άλλωστε. Ναι, βέβαια. Και χάρηκα και ιδιαίτερα σήμερα που άκουσα και φίλους, προσωπικούς καλούς φίλους, και είπαν ορισμένα πράγματα. Βέβαια, εγώ έχω μία απορία, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω, για μένα έχει ξεπεραστεί κάθε όριο. Με τι θράσος βγαίνουν κάποιοι, και θα συγκεκριμενοποιήσω τα πράγματα. Με τι θράσος βγαίνουν αυτοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που μας κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια και που δυστυχώς τους υποστηρίξαμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά την μεταπολίτευση. Όλα αυτά τα χρόνια αυτοί οι δύο κυβερνούσανε. Δεν τους άκουσα εγώ ποτέ να πούνε ότι, μα ξέρεις, η Χούντα μας άφησε ένα οικονομικό χρέος, για οικονομικό χρέος μιλάω. Δεν τους άκουσα ποτέ να πούνε κάτι τέτοιο. Άρα η Χούντα δεν τους άφησε οικονομικό χρέος. Την πατρίδα μας όμως την καταχρεώσανε. Αυτοί την καταχρεώσανε. Διότι αυτοί κυβερνούσανε. Και βγαίνουν τώρα να μας πούνε ότι θα μας σώσουνε. Βγαίνουν τώρα να πούνε ότι θα τη σώσουν την Ελλάδα. Γιατί δεν τη σώσανε πριν. Έπρεπε να φτάσουμε σε αυτές τις εκβιαστικές εκλογές, στις οποίες κατεβήκαμε τώρα, η πετιότητα του κυρίου Σαμαρά. Και όχι του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτητών Ελλήνων που διατείνεται και φωνάζει ο κύριος Σαμαράς. Γιατί δεν περιμένε μέχρι το Μάρτιο. Το Μάρτιο ήταν κανονικά να γίνουνε, να γίνει η εκλογή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί δεν πήγαινε μέχρι εκεί. Ήτανε σίγουρος ότι θα την πάρει την εκλογή. Αυτός δεν εκβιάσει την εκλογή. Και βέβαια, τι περίμενε δηλαδή. Έκανε πρόωρες εκλογές για πρόεδρο της Δημοκρατίας και περίμενε, ήθελε να ήθελε και καλά να δεχτούν όλη την άποψη του. Γιατί εκείνη η παράταξη μάλλον, να πω, θα τη σώσει την Ελλάδα και γιατί δεν τη σώσει τόσο καιρό. Μας λέει τώρα, τον άκουγα και το πρωί. Αυτές τις μέρες θα κόψουμε το ένα, θα σας δώσουμε το ένα, θα σας δώσουμε το άλλο. Γιατί δεν τα δίνανε τόσο καιρό. Έπρεπε δηλαδή να τους γίνει καταφανέστατο, γιατί τώρα το έχουν καταλάβει πια, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της νυν αντιπολιτεύσεως και ενδυνάμει κυβερνήσεως σε 2-3 μέρες. Με αυτούς που είναι τώρα πάνω στην εξουσία, έπρεπε να γίνει τόσο μεγάλη διαφορά για να το καταλάβουνε. Και ο κύριος με ημαράζει που τον άκουσα το πρωί. Τα και την κυρία Ρούσου, την αγαπητή μου και συμπαθέστατη κυρία Ρούσου, είμαστε και φίλοι, και τον κύριο Βαβάκη, που λένε ότι ξέρετε, μόνο άμα βγούμε εμείς θα υπάρχει ομαλότητα. Ποιος σου έδωσε το προνόμιο να πιστεύουν ότι μόνο αυτοί είναι ικανοί και δεν υπάρχουν άλλοι ικανοί. Μάλιστα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να σας πω κάτι, κύριε πολίτη. Γιατί να μην δοκιμάσω και μια άλλη κατάσταση. Ναι. Γιατί να μην δοκιμάσω και έναν άλλον. Τους είδαμε, τους μάθαμε, τους χορτάσαμε. Μας απογοήτευσαν όλους. Και σου μιλάω εγώ που γύρισα σε έναν νομό παραδοσιακό κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, τώρα πώς είναι τα πράγματα. Ένα σύμφωνο τους βρίζουν να πάρουμε μέχρι κάτω. Λέτε, τόσο πολύ. Την προηγούμενη φορά υπήρχε το αντιμνημόνιο. Και βγήκαμε όλοι να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο μνημόνιο. Είμαστε αντιμνημονιακοί οι περισσότεροι. Εμάς δηλαδή, εμείς. Τη φάρα τη δική μου, το πω έτσι. Να χρησιμοποιήσω μπαρκαρούτσικη λέξη. Τη φάρα τη δική μου. Πήγα σε μέρη και αγανάκτησα δυσαρεστήσα πάλι με βάγιο ξύλο. Μέχρι να του πείσω
να ακούσουν, απλά να ακούσουν τις τότε απόψεις μου. Mm-hmm. Τώρα πάω και πέφτω από τα σύννεφα γιατί ακούω να βρίζουνε. Mm-hmm. Αυτούς που τόσα χρόνια τους στήριζαν. Έχει αλλάξει λοιπόν. Έχει αλλάξει λοιπόν η κατάσταση. Βεβαίως και έχει αλλάξει. Mm-hmm. Βεβαίως και έχει αλλάξει. Ναι. Εγώ δεν σου κρύβω ότι αγωνιζόμαστε. Εγώ είναι η δεύτερη φορά ξέρεις, που κατεβαίνω. Δεύτερη, ναι. Και την πρώτη κατέβηκα ακριβώς για το αντιμνημόνιο για να μπορώ να διαλαλήσω στις πλατείες και στα καφενεία τις απόψεις μου και την αντίθεσή μου προς την πολιτική της σκληρής και άδικης λιτότητας. Την καταλήσευση του λαού που εφαρμόσανε τα δύο μεγάλα κόμματα που όλα τα χρόνια βριζόντουσαν στα σκύλη μεταξύ τους και ξαφνικά βρεθήκανε αγκαλίτσα προκειμένου να αρπάξουν και το τελευταίο σέντ, το τελευταίο λεπτό που τους είχε μείνει στην τσέπη από τον ελληνικό λαό. Άστε. Και ποιος τους είπε ότι αν, όχι αν, σίγουρο πλέον, με τη νέα κυβέρνηση που θα έρθει θα φύγουμε από το μνημόνιο, από το ευρώ. Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Ή από την Ευρώπη. Ούτε και αυτό το άκουσα. Οι μόνοι που έχουν μείνει σταθεροί και είναι η άποψή του αυτή, είναι το κουκουέ, το οποίο λέει καθαρά από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην Ευρώπη, όχι να φύγουμε από την Ευρώπη. Σταθερή θέση, μάλιστα. Ναι. Σταθερή θέση, έξω από την Ευρώπη και έξω από το ευρώ. Εγώ οι άλλοι δεν έχω ακούσει να λένε κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, κύριε Δαγή. Αν είναι να μου καταθλιστεύουν όλο το βιός με το FIA και το ένα και το άλλο, αν είναι να με καταστραγγαλίζουν με μια σκληρή λιτότητα, αν είναι να μου διώχνουν τα παιδιά μου στο εξωτερικό, αν είναι να μου καταστρέφουν όλη μου την οικογένεια και όλη μου την πατρίδα μου την ξεπουλάνε, 100.000 φορές καλύτερα να φύγουν και από τα δύο. Mm-hmm. Τουλάχιστον να δεν τηρήσουν την αξιοπρέπειά μου. Μάλιστα. Προσωπική μου άποψη αυτή. Ναι, ναι, πάντα. Το λέμε λοιπόν, γιατί... να πάμε τώρα στη Λακωνία μας. Μπορεί άλλο να πει κάποιος να πει, μα αυτά λέει ο αρχηγός σας. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι προσωπική σας άποψη. Ναι. Να πάμε στη Λακωνία μας. Πάμε στη Λακωνία μας που πολιτεύεστε εκεί και ζητάτε την ψήφο των Λακώνων. Για να πείτε μας. Στη Λακωνία μας. Ναι, ναι. Εσείς οι κυθύροι, για να έρθετε να πάτε στο νησί σας, πολλές φορές περνάτε υποχρεωτικά περνάτε από τη Λακωνία. Υποχρεωτικά, εάν δεν πάτε στο πλοϊκός. Υποχρεωτικά και είναι και μεγάλη κίνηση. Η κίνηση από Λακωνία είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Έχετε δει κάτι να έχει γίνει όλα αυτά της παντοκρατορίας, τα χρόνια της παντοκρατορίας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχετε να γίνει ένα έργο ουσίας. Κάτι, να μην μιλήσουμε για τους δρόμους που έχουν πέσει 2-3 φορές ο καθένας. Να μην μιλήσουμε για μια γέφυρα εκεί στο... στον Ευρώτα. Έτρεπε με το φιλοκάρδι μέχρι το βράδυ που ερχόμουν. Mm-hmm. Που παίρνω εκεί γιατί είχα πάει στο Γήθιο. Ναι. Και τόσα άλλα. Δηλαδή, είναι ο τελευταίος νομός που του δίνουν μια κάποια σημασία. Ποιοι? Οι κυβερνήσεις που στηριζόντουσαν και περιμέναν τα μέγιστα. Και περιμέναν τα μάλα από αυτόν τον νομό. Βέβαια βγήκανε κάποιοι τώρα και μοιράζουν ασθενοφόρα. Όπως ο Καραμουτζούνης ή ο άλλος ο Άραβας που πήρε τα ρολόγια. Δεν ξέρω. Δεν είμαι τεχνικός και δεν μπορώ να πω. Τα ρολόγια, τι είπατε, κάτι για ρολόγια, τι είναι αυτό? Γυρίζουν τώρα αυτές τις μέρες τελευταία, ναι, παρά την οικονομική κρίση που έχει η Ελλάδα μας, παρά το ότι διώχνουν κόσμο, απολύουν κόσμο, κόβουν από την παιδεία, κόβουν από την υγεία που παντού έχουν κόψει, και όπως βρεθήκανε κάποιοι που γυρίζουν εδώ στη Λακωνία και μοιράζουν ασθενοφόρα. Ασθενοφόρα, ναι, εντάξει. Τέσσερα έχουν μοιράξει εδώ στην περιοχή μας. Τα ρολόγια τι είναι τώρα αυτό καινούργιο? Σαν τον Καραμουτζούνι και σαν κάποιο Άραβα που γυρίζουν στην Ελλάδα και μοιράζουν ρολόγια. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Παράδειγμα έφερα. Νόμιζα ότι μοιράζουν και ρολόγια, λέει, τι γίνεται. Γι' αυτό. Όχι, αυτό κάνει ο Μαρκεζίκης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός. Βέβαια, το ότι αυτή η ενέργεια έγινε σε περίοδο εκλογών και μάλιστα συντόμου χρονικού διαστήματος εκλογών, δηλαδή ταχύρυθμες εκλογές που λέμε, είναι μεμπτόν οπωσδήποτε, γιατί σε περίοδο εκλογών δεν κάνεις τέτοια πράγματα, ούτε διορισμούς, ούτε προσλήψεις, ούτε τίποτα δεν γίνεται. Μπας περιπτώσει, εκείνο που άκουσα όμως, δεν ξέρω, άλλος το δημοσίευσε και το απέλα μου φαίνεται. Άκουσα ότι είναι όλα καλασμένα.
Ποιο, για ξαναπείτε το. Άκουσα ότι τα ασθενοφόρα που μοιραστήκανε αυτά τα τελευταία. Τα καινούργια ασθενοφόρα. Αυτό το νέο ασθενοφόρο που λέτε τώρα ότι ήρθε στην Νεάπολη είναι χαλασμένο, αυτό λέτε. Δεν ξέρω για ποιο συγκεκριμένο, για τούτο ή για κάποιο άλλο. Αλλά άκουσα και ελέγχθη στη Σπάρτη που ήμουν εχθές. Πληροφορία μη διασταυρωμένη. Ναι, δεν είναι κάτι, δεν το ξέρουμε βέβαια. Γιατί μάλιστα μου είπανε ότι, μου είπανε ότι, το έχει δημοσιεύσει και, και ο Απέλα. Δεν ξέρω, δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο. Πληροφορία μη διασταυρωμένη είναι καλασμένη. Εγώ δεν το εξετάζω. Απλά εσείς μεταφέρετε κάποια πληροφορία, δεν ξέρουμε αν είναι. Είναι απλή πληροφορία. Ακριβώς. Μη διασταυρωμένη, το είπα. Δεν ξέρουμε κάτι το τέτοιο. Το θέμα είναι ότι δεν μοιράζονται ασθενοφόρα σε μια τέτοια περίοδο και γιατί μας θα μοιράζουν. Για να μας δείξουν ότι μας αγαπάνε τώρα και θα κάνουν καλό για τον τόπο μας. Μάλιστα. Ούτε για τον τόπο μας κάνανε καλό, ούτε για την Ελλάδα μας κάνανε καλό. Αυτοί τους, αυτοί που τα μοιράζανε, αυτοί τους που υπογράφανε το ένα μνημόνιο πίσω από το άλλο και τον, νόμο, και τον ένα ληστρικό νόμο πίσω από τον άλλο. Μάλιστα. Σας ακούμε. Ασθενοφόρα έχουμε τώρα. Οδηγούς έχουμε, κύριε Μινόγιαννη. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Μάλιστα. Δεν έχω ασχοληθεί με τον αντικείμενο καθόλου. Γιατί το θεώρησα, να μην πω γελίο, αλλά σαν εστράμπελο εγώ το πήρα και γέλασα όταν έβλεπα το ένα στενοφόρο μετά το άλλο να πηγαίνει Ελαφόνησο, Νεάπολη, Σκάλα, Καστόρι και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι το εξής, ότι η επόμενη μέρα εγώ πιστεύω ότι μην περιμένουμε μεγάλες μεταβολές. Η επόμενη μέρα με κυβέρνηση, τι εννοείται, με ποια κυβέρνηση. Με κυβέρνηση της σημερινής αντιπολιτεύσεως. Μάλιστα. Αυτό πλέον είναι πασιφανές. Ναι. Το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ακόμα. Mm-hmm. Από που και που το ομολογούν. Έξω από πάντα το ομολογούν και οι ίδιοι. Mm-hmm. Αλίμονο πια. Θα δεις μεγάλες διαφορές. Ναι, ναι. Εγώ τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω να παίρνει παραπάνω από 20%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα πώς θα είναι, πώς θα νομίζετε. Από εκεί και πέρα, εμείς οι Έλληνες κάνουμε έναν αγώνα για να είμαστε να μπούμε στη Βουλή. Ναι. Τα ξέχουμε και εμείς τις απολιές μας. Βέβαια λίγο μυστηριώδης οι απολιές μας, γιατί όταν βλέπεις επέφτει, εμείς είμαστε ένα κίνημα του κεντρώου και του κεντροδεξιού χώρου. Όταν βλέπεις λοιπόν να πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να μην το Πασόκ και αυτό να πέφτει. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ανεβαίνει όσο πολύ όσο πέφτουν οι άλλοι δύο. Έρχεται και να ρωτιέσαι, μα ούτε και η Χρυσή Αυγή ακόμα, να πιστεί, οι δεξί πάνε στη Χρυσή Αυγή. Έρχεται και να ρωτιέσαι, πού πηγαίνουν αυτοί οι ψηφοί στο μεγάλο ποσοστό των αποφασιστών. Γιατί και εμείς πέφτουμε αντί για να παίρνουμε. Μπα περιπτώσει, εκεί που είμαστε σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα που συζητάμε, εμείς είμαστε πλέον βέβαιοι ότι θα είμαστε μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το ποσοστό μας θα είναι περισσότερο από 4%. Ναι. Και θα αποδειχθεί ότι όντως είμαστε το αναγκαίο καλό. Mm-hmm. Γιατί θα μπούμε στην κυβέρνηση. Επίσης το έχουμε πει. Mm-hmm. Θα βοηθήσουμε. Mm-hmm. Γιατί να μην βοηθήσουμε. Γιατί πολλοί με σταματάνε στον δρόμο και ούτε λίγο ούτε πολύ μου ζητούν και εξηγήσεις γιατί είπε ο αρχηγός μου ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος σημειωτέων δεν έχει κάνει ούτε μία κολοτούμπα από τότε που ανέλαβε, από τότε που ξεκινήσαμε, από τότε που έφυγε από την Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί διαφώνησε με τον Σαμαρά πάνω σε αυτά τα πράγματα, πριν από το μνημόνιο ακόμα, ουδέποτε έχει αλλάξει τη στάση του, ό,τι έλεγε τότε τα λέει και τώρα, και μου λένε, μα πάτε λέει με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πάμε, αυτό τους πειράξει, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Δηλαδή αν πηγαίναμε με τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν καλά. Αν πάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το κακό. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πανούκλα που θα έρθει για την Ελλάδα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τους πειράζει. Εάν ένα κεντροδεξιό κόμμα συνεργαστεί με ένα κεντροαριστερό ή και αριστερό και δεν τους πειράξει τότε που ο Φλωράκης συνεργάστηκε με τον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και δεν τους πειράξει τότε που ο Κουβέλης συνεργάστηκε με τον Σαμαρά και με τον Βενιζέλο. Τα καλά, τα δικά μας και τα ξένα μαζικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστά πράγματα και κακές εκτιμήσεις έχουν κάνει. Κακές εκτιμήσεις κάνουν. Όπως επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να λένε καλά και θέλει ότι μόνο αυτοί είναι ικανοί και μόνο αυτοί μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Ναι.
Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα τώρα προς τους ακροατές μας, κύριε Μινόγενη, που ζητάτε την ψήφο τους, τους Λάκωνες. Εγώ... Πείτε μας να σας ακούσουμε πολύ προσοχή για να τελειώσουμε. Εγώ, κύριε πολίτη μου, θέλω να πω προς τους συμπατριώτες μου, τους Λάκωνες και σε όλους τους Έλληνες, γιατί τώρα με το διαδίκτυο εσύ ακούγεσαι παντού. Αυτές οι εκλογές όντως είναι κρίσιμες. Είναι κρίσιμες γιατί θα δοθεί ευκαιρία εάν ψηφίσουν όχι με αγανάκτηση, αλλά με σύνεση. Ας σκεφτούν τι έχουμε τραβήξει όλα τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά την τελευταία πενταετία, και τότε θα να κάτσουν να το σκεφτούν αυτό και να ψηφίσουν ανάλογα. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι αν σκεφτούν αυτό το πράγμα θα ψηφίσουν με σύνεση και θα μαυρίσουν, θα καταμαυρίσουν, θα διώξουν αυτούς οι οποίοι καταλύσσαν όλον τον ελληνικό λαό. Όλοι οι μικρομεσαίοι την έχουν πληρώσει την ύφη. Όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να τους ευχαριστήσω για την τιμή που μου είχαν κάνει εμένα προσωπικά οι Λάκωνες την προηγούμενη φορά. Ζητάω να ψηφίσουν πάλι ανεξάρτητους Έλληνες για να είναι με στη Βουλή και να αποτελέσει το αναγκαίο καλό ο Πάνος ο Καμένος και η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν είμαι υπέρ της μονοκομματικής διακυβερνήσεως. Ναι, ναι. Προτιμότερο είναι να υπάρχουν ένα-δύο κόμματα μέσα και ο καθένας ανάλογα βέβαια με τις απόψεις του θα μπορέσει να προσφέρει κάτι περισσότερο στην Ελλάδα. Όχι όμως οι παλιοί. Αυτή τελείωσε. Ό,τι είχαν να δώσουν το δώσανε. Ας πάνε στην Ευχή της Παναγίας και ας ψηφιστούν τα νέα νέοι ανθρώποι, νέα κόμματα να προχωρήσουν. Ζητάω λοιπόν να ψηφίσει ο λακωνικός λαός τους ανεξάρτητους Έλληνες και αν νομίζουν ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα, τα 2-3 χρόνια από το να ανακατεύτηκα ενεργά με την πολιτική, δεν είχα εξαφανιστεί από τον τόπο μου. Προσπάθησα να διατηρήσω τις επαφές με όλο τον κόσμο και αξίζει και αν νομίζουν ότι ήμουν παρόν και αξίζει να μου δώσουν πάλι την ψήφο τους, θα είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και θα θεωρήσω τούτο ιδιαίτερη τιμή για μένα. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε άλλο και θα ακουγόμαστε πάντα και θα μην κερδίσετε. Μετά τη Δευτέρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Και εκτός πολιτικών καταστάσεων. Βεβαίως. Να είστε πάντα καλά. Καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Yeah.